Πολλά είναι τα δεδομένα που διαμορφώνονται στην επομένη της μεγάλης νίκης Νέας Δημοκρατίας σε ένα νέο πολιτικό τοπίο μονοκομματισμού μετά την καταπώντηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε καταρχήν αν υπάρχει πλέον δικοματισμός, διότι το ποσοστό του δεύτερου κόμματος είναι πάρα πολύ χαμηλά. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία έχει ξεπεράσει το 40%. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το μεγάλο λάθος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η στρατηγική που επέλεξε και τα συνθήματά του. Εδώ έχουμε ξεκάθαρα έναν νικητή. Δεν μπορούμε να λέμε ότι όταν ένα κόμμα έχει φτάσει στο 40% υπάρχει μόνο χαμένος και αυτό τον έκανε να πάει τόσο ψηλά. Κάτι έχει κάνει σωστά και η Νέα Δημοκρατία. Κάτι έχει κάνει λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ. Το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας που έγινε ξεκάθαρο προς τους πολίτες σε σχέση με το θολό του ΣΥΡΙΖΑ και η σύγκριση ήταν σημεία τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα. Οι εκλογές κρίνονται με βάση τη σύγκριση. Κρίνουν οι πολίτες. Και οι πολίτες σύγκριναν τα στοιχειώδη μέχρι τα πιο σύνθετα. Τα στοιχειώδη τα γνωρίζουμε. Ο ένας έλεγε ότι εγώ θα κρατάω το ότι θέλω να κρατάω το τιμόνι μόνος μου. Ο άλλος έλεγε θέλω να το κρατάω μαζί με άλλους 2-3. Μόνο που οι άλλοι 2-3 θέλανε ο άλλος να το πηγαίνει αριστερά, ο άλλος δεξιά, ο άλλος ευθεία. Με συνέπεια να υπάρχει η αίσθηση του ηλίγκου. Ότι εν πάση περιπτώσει το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγηθεί ανά πάσα στιγμή στον γκρεμό. Αυτό μπορούσε να το καταλάβει και ο τελευταίος Έλληνας παρακολουθώντας την αναμέτρηση. Με συνέπεια η απλή αναλογική να καταστεί αυτεπίστροφον, μπούμεραγκ δηλαδή, για τους ίδιους τους εμπνευστές της. Η ουσία πάντως είναι ότι όλα ξεκινούν πάλι από το μηδέν και η στρατηγική των κομμάτων αναμένεται να αλλάξει, με το κύριο ενδιαφέρον να εστιάζει στη Νέα Δημοκρατία. Και η αίσθηση είναι ότι θα υπάρχει πια μια γενική συμπλοκή όλοι εναντίον όλων. Η Νέα Δημοκρατία θα αναγκαστεί να επιτεθεί με δρυμύτητα μεγαλύτερη στο ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να μην της αποσπάσει ένα 3-4% ψηφοφόρων που έχουν ενσωματωθεί στον κορμό της και οι οποίοι σκέφτονται, αφού η Νέα Δημοκρατία πάει για αυτοδυναμία, δεν πάω και εγώ στον Ανδρουλάκη για να τον βγάλω δεύτερο κόμμα και να είμαι και αξιωματική αντιπολίτευση. Εκεί θα έχουμε συμπλοκή. Αν τη Νέα Δημοκρατία την ευνόησε μια πολύ υποτονική προεκλογική περίοδος στη χθεσινή κάλπη, δεν μπορεί να την ευνοήσει ξανά το ίδιο κλίμα στη δεύτερη κάλπη. Η Νέα Δημοκρατία θα αναζητήσει, θα προσπαθήσει να προκαλέσει την πόλωση. Δεν μπορεί σε μια εκλογική αναμέτρηση πολύ κοντά στην πρώτη να πάμε χωρίς πόλωση. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει πολύ σωστά από αυτό που είπε ο Μανώλης να θεωρηθεί βέβαιη η νίκη της με αποτέλεσμα το εκλογικό της ακροατήριο, οι χθεσινοί της ψηφοφόροι να χαλαρώσουν και είτε να εκφραστούν δια της αποχής με τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, είτε να ενισχύσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη εκφράζοντας έτσι και το αντισύριζα μένος τους προκειμένου να βγάλουν το ΣΥΡΙΖΑ τρίτο. Και από εκεί και πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πού θα κινηθεί το ποσοστό των κομμάτων κάτω από τον κύριο Βελόπουλο αυτή τη στιγμή.